Θέλω να μου πείτε κάτι. 2 λεπτά καθίσατε μόνο στον καναπέ. Εγώ είδα 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Έχετε τραβήξει 50 λεπτά δηλαδή, στα οποία μπορούμε να αναμένουμε, όπως είπα, όπως το ρωτάει ευλόγος και ο Χατζηνικολάου τον Μπαλτάκο, τρομακτικά άλλα πράγματα δηλαδή που λέει. Έχετε δηλαδή και άλλους άσους στα χέρια σας και άλλους ρηγάδες να αναστατώσετε την κοινή γνώμη προκειμένου να αποδείξετε ότι εσείς δεν είστε ένοχος? Δεν έχω σκοπό να αναστατώσω την κοινή γνώμη. Έχω σκοπό να αποδείξω ότι ζούμε μια εκτροπή στην Ελλάδα. Βιώνουμε την κατάλυση του συντάγματος. Δυστυχώς κράτησαν πολύ χαμηλούς τόνους τα κόμματα της δίθεν αντιπολίτευσης και μέσα στη Βουλή. Ενώ μιλάμε για το μεγαλύτερο έγκλημα της μεταπολίτευσης. Αυτά τα 2 λεπτά που λέτε τεκμηριώνουν, στοιχειοθετούν το μεγαλύτερο έγκλημα της μεταπολίτευσης. Και η Χρυσή Αυγή, ως νόμιμο πολιτικό κόμμα, δεν πρόκειται να αφήσει εδώ όλη αυτή την υπόθεση. Άμεσα θα διεκδικήσουμε τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής. Την περίφημη προανακριτική επιτροπή που με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών οδηγεί σε ειδικό δικαστήριο τους επίορκους υπουργούς. Έχει ήδη τεκμηριωθεί και στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας και πάμε να δούμε αν υπάρχει και το 134 του ποινικού κώδικα η εσχάτη προδοσία τουλάχιστον για 2 υπουργούς και θα αναζητηθούν ευθύνες και για το Σαμαρά. Εγώ σας δίνω σε όλο τον ελληνικό λαό το λόγο της τιμής μου ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το παραδικαστικό κύκλωμα με στόχο το πολίτευμα, όχι μόνο το κόμμα μας, όχι μόνο εμάς ως ανθρώπους, αλλά κυρίως το Σύνταγμα και το πολίτευμα, θα καθίσουν στο σκαμνί και θα καταδικαστούν. Με βάση τεκμήρια ενοχής και ανοησίας. Εμείς ενδιαφερόμαστε όχι από αστυνομικό ενδιαφέρον, από πολιτικό ενδιαφέρον. Εγώ κατανοώ απόλυτα και είναι η πρώτη φορά που σας το λέω ευθέως. Μπορεί να διαφωνώ μαζί σας σε πλήθος πολιτικών θέσεων, αλλά ως άνθρωπος έχετε δικαίωμα να αναζητάτε στοιχεία προς απόδειξη της αθωότητάς σας. Και εσείς και οποιοδήποτε δεξιός ή αριστερός Έλλην πολίτης. Αυτό σας το αναγνωρίζω άμεσα. Πείτε μου κάτι. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε και άλλα βίντεο ώστε να ενισχύσετε την άποψή σας περί σκευωρίας ή θα παραμείνετε στα 2 λεπτά? Επειδή αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει, κατ' εμέ παράνομα, αλλά έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση και θα μου ασκηθεί και δίωξη για βαρύτατα αδικήματα. Γιατί, επειδή προσπαθείτε να αποδείξετε δυστυχώς, ότι δεν είστε ελέφαντας. Δυστυχώς έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση. Εντάξει, αλλά λέω, για τη Δευτέρα στην Αμερική θα σας είχαν καλωδιώσει για να το αποδείξετε αυτό. Ναι, είναι δεδομένο αυτό ότι εδώ δεν λειτουργεί. Στην Μεγάλη Βρετανία θα σας είχε καλωδιώσει το ίδιο. Κάνατε ένα λάθος. Δεν είναι το θέμα ότι εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε αθώοι. Πάνω απ' όλα είναι ότι έχει καταληθεί το πολίτευμα στην Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο το τεκμήριο της δικής μας αθωότητας, είναι και το άρθρο 120 του Συντάγματος, το οποίο υποχρεώνει κάθε Έλληνα να αντιστέκεται σε κάθε έναν παράγοντα ο οποίος επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα με τη βία. Πέστε μου κάτι, θα δούμε κι άλλα. Είναι πάνοπλη, αστυνομική, να συλλαμβάνουν πολιτικό αρχηγό. Έχω μια πληροφορία ότι έχουν διαβεί των συνόρων περισσότερα από 7 βίντεο, 6 βίντεο για την ακρίβεια. Και έχω μια πληροφορία η οποία λέει ότι το δεύτερο βίντεο είναι 28 λεπτά και μάλιστα ο κύριος Μπαλτάκος περιγράφει δικαστές και ακόμη και τις συζύγους των δικαστών. Εάν θέλετε, επιβεβαιώνετε. Αν θέλετε, όχι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, όπως δεν πίστεψε το πρωί και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Χατζηνικολάου, και κανένας συνάδελφός μου και κανένας άλλος, ότι έχετε 2 λεπτά μόνο σειραφή μια συνομιλία, ντοκουμέντο, original, και δεν έχετε τα άλλα 46 ή 56 λεπτά. Εσείς πρέπει να είχατε με τον Μπαλτάκο όσμωση. Δηλαδή, θα πρέπει ο Μπαλτάκος να σας έδινε πληροφορίες μέρα παραμέρα. Όχι, όχι, σταματήστε παρακαλώ. Γι' αυτό είχατε, και, αυτό, γι' αυτό είχατε και αυτή την τόλμη στις εκπομπές να λέτε ότι θα αποδείξετε και θα αποδείξετε. Λοιπόν, εγώ το καταγράφατε. Εγώ έχω να δηλώσω στον ελληνικό λαό ότι μίλησα με όσους βουλευτές οποιουδήποτε κόμματος υποστήριξαν την αθωότητα της Χρυσής Αυγής ή μάλλον υποστήριξαν ότι βιώνουμε μία σκευωρία. Και αυτοί δεν ανήκουν μόνο στη Νέα Δημοκρατία ούτε μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, ανήκουν και σε άλλα κόμματα. Μίλησα δηλαδή με βουλευτές ολόκληρου του πολιτικού φάσματος, δεν χρειάζεται να πω ονόματα σε αυτή τη φάση, με βουλευτές ολόκληρου του πολιτικού φάσματος που υποστήριξαν τις θέσεις μας, υποστήριξαν ότι βιώνουμε την κατάλυση του πολιτεύματος. Δεν μιλούσα μόνο δηλαδή με τον κύριο Μπαλτάκο και δεν μιλούσα τις ώρες που λέτε. Αυτά είναι ανοησίες. Δεν μιλούσα ώρες, ούτε υπήρχε καμία όσμωση. Εγώ μίλησα με όλους αυτούς οι οποίοι δημοσίως είχαν υποστηρίξει ότι βιώνουμε μια εκτροπή. Επαναλαμβάνω, αυτό το βίντεο έχει δοθεί στη δημοσιότητα, αναρτήθηκε σε ρωσικό δίκτυο και από εκεί και πέρα το τι άλλο θα έρθει στη δημοσιότητα δεν αφορά αυτή τη στιγμή κανέναν άλλον πλην ημών οι οποίοι βρισκόμαστε σε αυτή τη δεινή θέση. Το ξέρω, το ξέρω. Να βρισκόμαστε αλλά στη θέση του κατηγορουμένου. Να μάθουμε.
Θέλουμε να μάθουμε αν υπάρχει σχεδορία. Αν έχετε και άλλα στοιχεία. Δεν τα βγάζετε με φαρμακευτική δοσολογία. Επειδή έχετε φίλου στη Νέα Δημοκρατία. Φίλου στη Νέα Δημοκρατία έχετε εσεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικό μα εκπρόσωπο. Εσύ από ό,τι φαίνεται εσύ του έξω κι εγώ. Μα έκλεισε στη φυλακή. Εγώ έχω φίλου. Από ό,τι φαίνεται εσύ έξω όμω είμαι τα στελέχη. Σε όλα τα κόμματα πλην Νέα Δημοκρατία. Διότι οι νεοδημοκράτε και οι πασοτζίδε είναι προδότε τη Ελλάδο. Επαναλαμβάνω, είναι προδότες της Ελλάδος και όχι μόνο αυτό. Πείτε κάτι. Κύριε ομιλώ Κασιδιάρη, με τεκμήρια και με βάση τον ποινικό κώδικα. Θέλουμε να ξέρουμε εάν προκειμένου προβλέπει ισόβια κάθριξη για όσους διαπράττουν εσάς. Κατά παράβαση το λέω και κατ' υπερβολή των αρμοδιοτήτων μου. Δεν ήρθα εδώ να ξέρουμε. Σπεκουλά, ούτε τηλεοπτικά νούμερα. Όχι, όχι. Ήρθα εδώ να μιλήσω για το Σύνταγμα. Μην μου λέτε για τηλεοπτικά νούμερα. Ήρθα εδώ για να μιλήσω επί τη ουσία. Λοιπόν, το τι άλλο θα έρθει στο φως της δημοσιότητας. Ναι. Αυτό το ξέρω εγώ και όλοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αυτής της άθλιας σκευωρίας. Αυτή τη στιγμή με αυτά τα δύο λεπτά τα οποία υποτιμάτε, έχει τεκμηριωθεί. Δεν υποτιμώ. Ποιος σας το είπε ότι υποτιμώ. Δεν τα υποτιμάτε. Λάθος. Σας παρακαλώ να αναγνωρίσετε τα λάθη. Ανακαλώ. Με αυτά τα δύο λεπτά λοιπόν. Ίσα είναι ντοκουμέντο. Με αυτά τα δύο λεπτά έχει τεκμηριωθεί η ενοχή δύο υπουργών και του πρωθυπουργού για βαρύτατα αδικήματα. Και με κάθε μέσο θα επιδιώξουμε μέσα στη Βουλή, με κάθε νόμιμο θεσμικό μέσο, να ξεκινήσει προκαταρκτική επιτροπή. Ούτως ώστε να ανοίξουν τα τηλέφωνα του Αθανασίου, να δούμε ποιους έπαιρνε εκείνη την ημέρα. Τον πήρε ο Σαμαράς, εν συνεχεία πήρε την προϊσταμένη των ανακριτών. Αυτή εν συνεχεία κάλεσε τους ανακριτές που διενεργούσαν την ανάκριση. Όχι, όχι. Αυτά θα προκύψουν. Κοιτάξτε, λοιπόν, παίζετε τη γάτα με το ποντίκι. Και εγώ ως δημοσιογράφος εδώ, επειδή με άλλους παίζετε τη γάτα με το ποντίκι, εγώ δεν θα. Εδώ δεν θα κατσουστεί στη θέση του ποντικιού. Εγώ, θέλω να μου πείτε, όταν λέτε για τον κύριο Θανασίου, έχετε κάτι στα χέρια σας. Από τη στιγμή που ερωτώ στη Βουλή επισήμως και θεσμικά τον κύριο Αθανασίου. Όταν ζητάτε να ανοίξουν τα τηλεφωνά του, κάτι έχει στα χέρια σου. Εάν καλούσε την προϊσταμένη των ανακριτών και το επιβεβαιώνει, σημαίνει ότι γνωρίζω. Σημαίνει ότι γνωρίζω, δεν το είπα στην τύχη. Ασφαλώς και έχω πληροφόρηση. Σημαίνει ότι έχω ακούσει πολλά πράγματα. Από τη στιγμή που το ρωτώ θεσμικά σε επίκαιρη ερώτηση. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Θεσμικά σε επίκαιρη ερώτηση. Κάλεσε στην προϊσταμένη των ανακριτών, κυρία Τσάμι, την ώρα που διενεργείται η ανάκριση των βουλευτών. Και απαντούσε, ναι, βεβαίως την κάλεσα, σημαίνει πως ήξερα. Το κατανοεί ο καθής αυτό. Μισό λεπτό να το δούμε. Για να έρθω, όχι, όχι, να το δούμε, εγώ θα τα βάζω. Θέλω να το δούμε, γιατί ο κύριος Κασιδιάρης θέλει να παίξει και εμένα ως ποντίκι στο παιχνίδι της γάτας και αν του ποντικού. Το βλέπετε, έτσι, ενώ πρόβλημα. Έχει στα χέρια του και γνωρίζω. Και κασέτες και βίντεο. Αλίμονο πήγε και τι ήτανε. Ο Μάτριξ ήταν ο κύριος Μπαλτάκος. Κάτσε δύο λεπτά στην πολυθρόνα, τα είπε και έφυγε. Ο Κίανου Ρίβς ήτανε. Ώρες τον είχανε. Και αν μιλάμε ψέματα εδώ, δεν τον είχα τώρα. Έναν ώρες, αυτό είναι ψευδές. Στενός φίλος της Χρυσής Αυγής. Αλλά επαναλαμβάνω, φίλος της Χρυσής Αυγής, τον είχατε Σαμαρά. Τον είχατε. Αυτοί που μας κλείσανε. Καλά τον πήγατε. Λοιπόν. Κάνατε έρευνα, detective. Λοιπόν, έκανα τον πήγατε έρευνα, εκεί που θέλατε. Δηλαδή, συνομίλησα με όλους αυτούς τους παράγοντες σε όποιο κόμμα και αν άνοικαν. Δεν χρειάζεται να πω ονόματα, γιατί αν πω ονόματα θα αρχίσει να τρίζει λίγο το πολιτικό σύστημα. Με όλους αυτούς που δημόσια είχαν ταχθεί υπέρ της αλήθειας. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχω συνομιλήσει με ανθρώπους που είχαν αποδεχθεί πως αυτό που γίνεται είναι μια εκτροπή. Έχω συνομιλήσει και έχω συνομιλήσει επί της ουσίας. Τα δύο δεν λεπτά αυτά λοιπόν. Δεν έρευνα προσωπική εσείς. Βεβαίως. Μα σας ξαναλέω, δεν είναι μόνο το μέλλον. Δεν είναι μόνο το μέλλον ανθρώπων που βρίσκονται στη φυλακή. Αδικά είναι το Σύνταγμα και το πολίτευμα της χώρας. Και αυτή τη στιγμή, όσο άσχημα και αν ακούγεται αυτό στα αυτιά κάποιων, η Χρυσή Αυγή είναι ο μόνος θεματοφύλακας των θεσμών αυτών.